Να πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε. Το ρεπορτάζ λοιπόν μιλάει για μια συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Σνίκ. Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Συνάντηση κορυφής. Συναντώνται λοιπόν δύο κορυφαίοι. Ο ένας της ραπ μουσικής και ο άλλος της πολιτικής. Ο Λάιτ είναι κορυφαίος. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι. Συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ κι εγώ. Θα αποχωρήσω, αλήθεια, δεν αντέχω άλλο. Φεύγω από τώρα. Συναντιόνται στην Κηφισιά. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γνωρίζει ο Κασελάκη το Σνίκ. Γνωρίζει ο Σνίκ τον Κασελάκη. Τι να σου πω. Διότι δεν ζουν σε άλλη χώρα και ο Κασελάκη εδώ ζει και θα όφιλε να ξέρει ποιο είναι ο Σνίκ. Και ο Σνίκ ζει εδώ και θα όφιλε να γνωρίζει ποιο είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το χαρτί της ζωής, όχι τις πληροφορίες. Συμβαίνει αυτό. Παρακαλώ πολύ, απολαύστε το. Τώρα το βίντεο ρίξτε. Το βίντεο, Δημήτρη. Να, ο Σνίκ είναι, το ξέρετε εδώ πέρα το Σνίκ. Πάτε καλά, ποιος είσαι. Μυρωνεύεσαι. Κασελάκης. Ναι, ποιος είσαι. Θα σου πω όταν θα χάσει τη θέση σου. Εγώ ποιος είμαι ο Σνίκ. Α, δεν σου ξέρω. Ένας από τους πιο γνωστές τράπερ της χώρας είναι και ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Προσοχή ρε μαλάκα! Τι γίνεται. Ποιο κόμμα είσαι φίλε. Από το ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Πλάκα κάνεις. Εγώ φεύγω τώρα! Δεν τα ξέρω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, αλλά. Θα τον ψηφίσει. Φαίνεσαι καλό, δυνατό. Τόσο μα έχει μνήμη, ρε μαλάκα. Και εσύ έχει παίζει, μ' αρέσει. Με ανώμαλου δεν μιλάω. Θα τον ψηφίσει εκλογέ. Θα τον ψηφίσει εκλογέ. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, φίλε, δεν ξέρω, το σκεφτώ. Καλημέρα σα. Τελειώσατε. Ξέρει τον Κασελάκη, ένα πιο γνωστό έτσι πολιτικού στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου, δυστυχώ. Καθόλου. Καθόλου. Έχει βγάλει την είδηση τη ημέρα αυτή. Την έχω βγάλει, ναι, ευχαριστώ.